Να μην καταναλώνετε το νερό του δικτύου ίδρυυσης στην Πορταριά την άλλη μεριά και το κατηχώρηση στείνει στους πολίτες η Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, καθώς τα αποτελέσματα μετρήσεων που έγιναν στα δείγματα νερού στις 25 Μαΐου δείχνουν μικροβιακή επιβάρυνση. Τα νέα στοιχεία αναφορικά σε κολοβακτηρίδια, ολικά κολοβακτηριοειδή και εντερόκοκκους είναι χαμηλά, ωστόσο σύμφωνα με την νομοθεσία που προβλέπει μηδενικό μικροβιακό φορτίο, το νερό στις παραναφερόμενες περιοχές δεν είναι κατάλληλο προσπόση. Τα τελευταία αποτελέσματα με ημερομηνία 25 Πέμπτου έχουμε μηδενική τη Μακρινίτσα και τις υπόλοιπες περιοχές Πορταριά, Κατηχώρη και άλλη μεριά με αποτελέσματα τα οποία μπορεί να είναι μονοψήφια σε κάποιες περιοχές, αλλά όταν η νομοθεσία ορίζει ότι πρέπει να είναι μηδενικές, αυτά μας απασχολούν πάντα και ζητάμε με έγγραφό μας την ανακοίνωση των πολιτών εκεί της τοπικής κοινότητας, της Δημοτικής Ενότητας Πορταριάς και τοπική κοινότητα Μακρινίτσας, να αναρτάτε με ανακοίνωση για τους πολίτες εκεί να το βλέπουν. Επίσης, μέσω του διαδικτύου, να γίνεται ενημέρωση από τη ΔΕΙΑΜΒ, γιατί είναι ο φορέας που έχει αρμοδιότητα, κατά αποκλειστικότητα αρμόδι, για την ποιότητα του πόσιμου νερού. Είπαμε να μην χρησιμοποιείτε το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση, αλλά για τη λάτρα του σπιτιού σαφώς θα υπάρχει. Βεβαίως, τόσο στην Πορταριά όσο και στο Κατηχώρη και την άλλη μεριά, οι κάτοικοι χρησιμοποιούν το νερό δίχως περιορισμούς, ενώ η Διεύθυνση Υγείας επισημαίνει την ανάγκη καθαρισμού των δεξαμενών ίδρυυσης από τη ΔΕΙΑΜΒ, διαδικασία που αναμένεται να ξεκινήσει από την ερχόμενη Τρίτη. Είχαμε έγγραφο της ΔΕΙΑΜΒ που μας έλεγε ότι υπάρχει εργολαβία που αναλαμβάνει τη συντήρηση των καθαρισμών των δεξαμενών, αλλά δεν μας έλεγε σαφώς ότι ανέλαβε. Θεωρώ ότι έχει ξεκινήσει και κάνει έργα. Και περιμένουμε να μας ενημερώσει ότι θα βρίσκονται όλες αυτές οι εργασίες προς την ολοκλήρωσή τους, γιατί είναι αρκετό το διάστημα το προηγούμενο που είχαμε τη συγκεκριμένη επιβάρυνση. Πείτε μου και κάτι τελευταίο, σαν επιστήμονα, σαν γιατρός, ο κόσμος στην Πορταριά λέει πως αν καθαριστούν οι δεξαμενές δεν χρειάζεται χλωριώτης μάλλον. Εσείς τι λέτε? Εγώ λέω ότι χρειάζονται και τα δύο. Υπενθυμίζεται ότι η Διεύθυνση Υγείας έχει ενημερώσει εδώ και δύο μήνες ότι υφίσταται ζήτημα μικροβιακού φορτίου στο νερό των προαναφερόμενων περιοχών λόγω μη καθαρισμού των δεξαμενών ίδρυυσης, καθώς και λόγω των αλλεπάλληλων δολιοφθορών στους χλωριωτές της ΔΕΙΑΜΒ.